Σταύρος Τζίμας, δημοσιογράφος, συγγραφέας, αρθρογράφος στην Εφημερίδα Καθημερινή. Κύριε Τζίμα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ο λόγος που σας κάλεσα να μιλήσουμε σήμερα και να κάνουμε μια μικρή συνέντευξη είναι το Κόσοβο. Ξέρω ότι επί σειρά ετών ειδικεύεστε και στη γεωπολιτική και στην πολιτική κατάσταση στις βαλκανικές χώρες και ήθελα να μας πείτε λίγο να μας ανοίξετε λίγο την κρίση σας μέσα από τη δική σας οπτική με την εμπειρία που έχετε για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Κόσοβο. Είχαμε τις διαδηλώσεις από τους Σέρβους που εμπόδισαν την εγκατάσταση των Αλβανών δημάρχων από τη στιγμή που ήταν τόσο μεγάλη η αποχή που άνοιγε το 97% και θέλουμε να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και τις δυνητικές προεκτάσεις. Ναι, το Κόσοβο είναι μία από τις πληγές σήμερα από τις εθνοτικές αιστείες έντασης που σιγοκαίνε στα Βαλκάνια και που αποτελούν εν δυνάμει αιστείες μιας πιθανής ανάφλεξης. Να τις κατονομάσουμε. Είναι το Κόσοβο, είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, αυτή τη στιγμή που είναι οι πιο επικίνδυνες αιστείες έντασης και είναι και η Σοβούσα ένταση ανάμεσα στην Βουλγαρία και την Βόρεια Μακεδονία. Αυτές είναι σήμερα, εκεί εστιάζεται η προσοχή της διεθνούς κοινότητας όσο αναφορά στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Βαλκανική. Το Κόσοβο βέβαια είναι η αιστεία εκείνη η οποία συνέχεια δίνει εντάσεις κατά καιρούς. Δίνει εντάσεις και θα δίνει εντάσεις και στο μέλλον. Δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν οι αντιθέσεις ανάμεσα στους Σέρβους και τους Αλβανούς του Κοσόβου όταν ανά τους αιώνες τους χωρίζει αίμα, μίσος και καχυποψία. Οποιαδήποτε συμφωνία και αν υπογραφεί κάποια στιγμή, επιμένουν να προσπαθούν η διεθνής κοινότητα και η ισχυρή, και εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γερμανία ξεχωριστά, τη Γαλλία, τη Βρετανία, είναι χώρες οι οποίες επιμένουν να οδηγήσουν σε εξομάλυση των σχέσεων. Οποιαδήποτε λοιπόν συμφωνία και αν υπογραφεί στα χαρτιά, στο πεδίο που λέμε, στην ίδια τη ζωή θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια και γενναίες ακόμη για να αποκατασταθεί ένα modus vivendi, δηλαδή ένας κοινός βηματισμός προς την αρμονική συμβίωση και συνύπαρξη αυτών των δύο λαών. Επειδή είχαμε και μια σκληρή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Άντονι Μπλίγκεν, σε βάρος του Κοσόβου για τις ενέργειες αυτές, βλέπετε μία στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών και εν γέννη του δυτικού παράγοντα σε αυτή την κατεύθυνση που είχε δοθεί προς την αναγνώριση του Κοσόβου, διότι το Κόσοβο έχει αναγνωριστεί από αρκετά κράτη. 99 χώρες έχουν αναγνωρίσει. Είναι πολλά τα κράτη τα οποία το έχουν αναγνωρίσει. Βλέπετε μία στροφή με αυτή τη σκληρή δήλωση και την απόσταση που κρατάνε αυτή τη στιγμή? Εγώ εκείνο που βλέπω είναι από αυτές τις κινήσεις, τις δηλώσεις και το παρασκήνιο, γιατί έχει πάρει φωτιά το παρασκήνιο έτσι ώστε να αποτραπούν ανεπιθύμητες εξελίξεις. Εκείνο λοιπόν που βλέπω είναι ότι θα επιχειρηθεί από την πλευρά του διεθνούς παράγοντα να κάνει πίσω, να κάνουν πίσω οι Αλβανοί της Πρίστινα, η κυβέρνηση της Πρίστινα, να μην προχωρήσει το σχέδιό της για την εγκατάσταση των δημάρχων αυτών
στο βορρά όπου κατοικούν οι Σέρβοι, έτσι ώστε να υποχωρήσει και η σερβική πλευρά, να εκτονωθούν τα πράγματα και να επανέλθουν οι δύο πλευρές στο διάλογο. Για να πούμε για τους ακροατές μας ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί διότι οι Αλβανοί διόρισαν σε τρεις δήμους στο σερβικό βορρά Αλβανούς δημάρχους, οι οποίοι εξελέγησαν σε εκλογές δημοτικές που κήρυξε σε αυτές τις περιοχές η κυβέρνηση της Πρίστινα, η κυβέρνηση των Αλβανών στην Πρίστινα, και οι οποίες εκλογές αυτές, στις οποίες συμμετείχε μόνο το 3,5% των ψηφοφόρων των τριών αυτών δήμων, διότι οι Σέρβοι είχαν κηρύξει αποχή και επομένως οι Σέρβοι επιμένουν ότι τώρα δεν υπάρχει πολιτική νομιμοποίηση σε αυτούς τους δημάρχους, που είναι φυσικά Αλβανοί, γιατί οι Σέρβοι, όπως προείπαμε, απήχαν. Δεν υπάρχει καμία πολιτική νομιμοποίηση και ζητούν να γίνουν εκ νέου εκλογές. Μέχρι και χτες τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία μετέδιδαν ότι η διαδικασία των συζητήσεων των Αμερικανών και των Ευρωπαίων με την κυβέρνηση της Πρίστινα να έχει προχωρήσει ως προς αυτή την κατεύθυνση και ότι είναι μεγάλη πιθανότητα να ξαναγίνουν οι εκλογές με τη συμμετοχή πλέον και των Σέρβων. Οι Αλβανοί από τη μία πλευρά, ενώ οι Σέρβοι λένε ότι δεν έχετε την πολιτική νομιμοποίηση, έχουν να λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Σερβικός Βορράς με βάση και το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Σερβικός Βορράς ανήκει στην επικράτεια του Κωσόβου και έχει από τις 99 χώρες που έχει αναγνωριστεί το Κόσοβο, έχει αναγνωριστεί στα σημερινά σύνορά του που, ως ανεξάρτητο κράτος, που περιλαμβάνουν και το σερβικό βορρά, πράγμα που οι Σέρβοι το αμφισβητούν de facto. Επομένως, λέει η κυβέρνηση της Πρίστινα, εγώ έχω όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να εφαρμόσω τους νόμους σε όλη την επικράτεια. Γιατί τι ανεξάρτητο κράτος είμαι όταν δεν έχω το δικαίωμα να εφαρμόσω τους νόμους σε ένα κομμάτι της γης του αυτού του ανεξάρτητου κράτους. Έχουν δίκιο τύπης, αλλά επί της ουσίας υπάρχει και η πραγματικότητα αυτή, όπως ορίζεται από την επιμονή και των Σέρβων που έχουν τη στήριξη βεβαίως του Βελιγραδίου, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν αυτές τις εκλογές. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που επιχειρείται από τη διεθνή κοινότητα να πιεστεί, να πιστεί η Πρίστινα να ξανακάνει τις εκλογές για να εκτονωθεί η κατάσταση. Κύριε Τζίμα, οι Σέρβοι όμως επικαλούνται μία συμφωνία που έλαβε η χώρα στις Βρυξέλλες το 2013, η οποία έλεγε ότι αν δεν υπάρξει ένωση των τοπικών δήμων, δεν μπορούν να περάσουν σε εκλογές. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετοί διεθνείς οργανισμοί ζητούν την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος. Ναι, αυτό το επικαλείται και ο διεθνής παράγοντας. Είναι το Pacta sunt servanda, δηλαδή οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Έχει υπογραφεί πράγματι μια συμφωνία, έχει γίνει αποδεκτή δηλαδή από τους Αλβανούς η υποχρέωση να δημιουργηθεί κάποια ένωση δήμων και κοινοτήτων. Τώρα, αυτή η ένωση δήμων και κοινοτήτων, οι Σέρβοι επιμένουν να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Να είναι δηλαδή κάτι σαν τοπική κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά, οι Αλβανοί δεν το θέλουν αυτό. Και δεν θέλουν αυτή την ένωση με αυξημένες αρμοδιότητες, εκτελεστικές αρμοδιότητες, διότι φοβούνται ότι πάει να γίνει και στο Κόσοβο ένα μοντέλο όπως αυτό της Ρεπούμπλικα Σέρβικα, της Σλβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία, όπου de facto είναι ανεξάρτητο κράτος πλέον και δένεται όλο και περισσότερο στο άρμα της Σερβίας. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι Αλβανοί. Δεν λένε να μην γίνει μία ένωση, τοπική ένωση, αλλά διαφωνούν σε αυτό το ζήτημα, κάθετα σε αυτό το ζήτημα, γιατί φοβούνται αυτό που προανέφερα. Και εκεί τώρα γίνεται προσπάθεια από το διεθνή παράγοντα για να γίνει από την
από την να βρουν μια φόρμουλα και οι Σέρβοι και οι Αλβανοί ως προς την ένωση δήμων και κοινοτήτων. Από τη μια μεριά είναι αυτό το ζήτημα, αυτά τα δύο είναι που παίζουν. Οι μεν Σέρβοι ζητούν αυτό το πράγμα και οι δεύτεροι, οι Αλβανοί, ζητούν από τους Σέρβους να μην εμποδίσουν την προσπάθειά τους για ένταξη στους διεθνούς οργανισμούς. Προσοχή! Είναι το λεγόμενο γερμανικό μοντέλο, το λεγόμενο γερμανογαλλικό σχέδιο, το οποίο έχει γίνει και σχέδιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών. Έχει βέβαια και άλλα ζητήματα μέσα, αλλά τα δύο βασικά είναι αυτά στο σχέδιο το οποίο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων της Πρίστινας και του Βελιγραδίου. Αυτό είναι το μόνο σχέδιο, άλλο τίποτα δεν συζητιέται. Και πάνω εκεί προσπαθούν να χτίσουν τη διαδικασία της εξομάλυσης των σχέσεων μεταξύ Σέρβων και Αλβανών. Επειδή είπατε πολύ σωστά ότι το πρακτικό μέρος είναι η μία οπτική, αλλά το θεωρητικό μέρος είναι η μία πρακτική, αλλά το πρακτικό μέρος αλλάζει τις πραγματικότητες. Τα μεγέθη, ας πούμε, στο βόρειο Κόσοβο δεν είναι απλά πλειοψηφία, δηλαδή από τους 50.000 νομίζω ότι 5.000 είναι Αλβανοί, 1.500 είναι οι Βόσνοι, άρα λοιπόν είναι μια κρατεά δύναμη. Αυτό που θέλω να μας πείτε τώρα είναι στο Κόσοβο, όπως και πολλοί συναδελφοί σας έχουν γράψει, ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Υπάρχει το υπόλοιπο Κόσοβο, το οποίο εμπολής με όλο το έλλειμμα που μπορεί να υπάρχει έχει ενταχθεί στις πολιτιακές διαδικασίες, πάει στις εκλογές, μετέχει στους θεσμούς, και το υπόλοιπο και το Βόρειο Κόσοβο, το οποίο έχει αυτή την τακτική. Μπορεί να αποτελέσει αχίλιος πτέρνα το Βόρειο Κόσοβο για το σχέδιο αυτό το οποίο υπάρχει από την διεθνή κοινότητα? Μα βεβαίως. Πρέπει να πούμε όμως το εξής. Οι μεν Σέρβοι λένε ότι εμείς είμαστε συντριπτική πλειοψηφία εδώ στο Βορρά, ή το 98-97% νομίζω. Αλλά από την άλλη μεριά, οι Κοσοβάροι επιμένουν ότι όλο το Κόσοβο, οι Σέρβοι δεν είναι ούτε 5% σε όλο το Κόσοβο. Και αντιτείνουν, λέω ότι είναι τα επιχειρήματα δύο πλευρών, ότι υπάρχουν και άλλοι φύλακοι Σέρβων μέσα στην, όπως είναι της Γκρατσάνιτσας και άλλων μικρότερων φυλάκων σερβικών, οι οποίοι συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία αυτή, την κοσοβάρικη διαδικασία. Εκεί δεν θα βρεθεί άκρη ποτέ, ο ένας θα επιμένει, ο καθένας στις θέσεις του, παραμένουν ακλόνητοι σε αυτό το πράγμα. Δεν πάβει όμως αυτό να είναι η αχίλλειος πτέρνα. Βεβαίως και είναι η αχίλλειος πτέρνα. Με αυτό το ζήτημα, αν κλείσει, εάν βρεθεί μία φόρμουλα, μία λύση, ας την πούμε έτσι, τότε θα ανοίξει ο δρόμος πραγματικά για αυτή την εξομάλυση των σχέσεων. Επιμένω όμως αυτό που είπα στην αρχή, ότι ακόμα και αν βρεθεί αυτή η λύση, τέτοιου είδους εκρήξεις στην ίδια τη ζωή, στην πράξη μέσα, θα τις έχουμε. Θα περάσει πολύς χρόνος για να μπορέσουν να ξεχαστούν αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, το προαιώνιο μίσος, αυτό, και το βλέπουμε αυτό ακόμη και με τις άλλες περιπτώσεις, με την περίπτωση της Βοσνίας. Στη Βοσνία το 1995 υπογράφτηκε η συνθήκη του Ντέιτον, με βάση την οποία φτιάχτηκε το σημερινό βοσνιακό κράτος, που αποτελείται από τρεις εθνότητες, Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνοι Μουσουλμάνοι. Λοιπόν, υπογράφτηκε, φαινομενικά υπάρχει ειρήνη, δεν πολεμούν δηλαδή μεταξύ τους. Στην πράξη όμως, στην καθημερινότητα, ο καθένας έχει το δικό του σπίτι. Δεν επικοινωνούν συνήθως, είναι σε διαφορετικές, σε αποκλίνουσες τροχές. Άρα για να περπατήσει στην ίδια τη ζωή μία συμφωνία, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις που, όπως είπαμε, το αίμα έχει φτάσει ίσα με το γόνα, θα πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρός και πάντα θα αποτελούν εν δυνάμει αιστείες πιθανής ανάφλεξης. Αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη σήμερα στα Βαλκάνια. Και για να έχει και μια εικόνα ο ακροατής μας,
Σήμερα η ειρήνη στα Βαλκάνια και η σταθερότητα στηρίζονται σε 5 συμφωνίες. Αυτοί είναι οι πυλώνες που στηρίζονται. Είναι η συμφωνία του Ντέιτον, με βάση την οποία ηρέμησαν τα πράγματα στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο έληξε ο πόλεμος στο Κόσοβο μεταξύ Σέρβων και Αλβανών. Είναι η συμφωνία της Αχρή που υπογράφτηκε στην Αχρίδα το 2001 ανάμεσα στους Σλάβο Μακεδόνες και τους Αλβανούς της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, και εκεί σταμάτησε ο εμφύλιος πόλεμος που είχε ξεσπάσει μεταξύ Αλβανών και Σλάβο Μακεδόνων. Είχαμε και στο Τέτοβο τότε τα γνωστά επεισόδια. Τα γεγονότα του Τέτοβ, ναι, πολύ σωστά. Είναι η συμφωνία των Πρεσπών που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας πλέον, και είναι και μια κατάσταση που σοβεί ακόμη, που τροφοδοτεί από κάτω ένταση. Είναι η Συμφωνία Ειρήνης και Φιλίας, η οποία είχε υπογραφεί το 2017 ανάμεσα στη Βόρεια Μακεδονία και στην Βουλγαρία, την οποία όμως η Βουλγαρία πλέον αμφισβητεί ανοιχτά και μπλοκάρει ήδη την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτές είναι οι 5 συνθήκες πάνω στις οποίες ισορροπεί σήμερα ο βαλκανικός χάρτης. Οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτές τις συμφωνίες μπορεί να προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων και να έχουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις στα Βαλκάνια. Επειδή, κύριε Τζίμα, στην αρχή της κουβέντας πολύ σωστά θέσατε το θέμα σε όλες τις διαστάσεις και βάλατε και το θέμα του Κωσόβου και το θέμα της Βοσνίας, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Παρατηρείτε μία, πάνω σε αυτό, παρατηρείτε μία τάση εμπλοκής της Ρωσίας που θέλει να ενθαρρύνει τους Σέρβους και της Βοσνίας και του Κωσόβου να έχουν σκληρή γραμμή σε όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν? Εντείνεται αυτό σαν μια μορφή αντίπραξης ως προς αυτό που γίνεται τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ Δύσης και Ρωσίας? Συμφωνείτε με αυτό? Η Ρωσία είχε παραδοσιακά, ήταν παίκτης στα Βαλκάνια, έτσι. Ήταν γεωπολιτικός και παραμένει γεωπολιτικός παίκτης στα Βαλκάνια. Έχει συμφέροντα στα Βαλκάνια. Καταρχήν, διεκδικεί από τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή ακόμη του Ρωσοτουρκικού πολέμου κάποια προνόμια στην περιοχή, δηλαδή να είναι προστάτης των χριστιανών, να είναι προστάτης των ομόφυλων, γιατί των σλαβικών φυλών, και τουλάχιστον έτσι πλασαριζόταν τόσα χρόνια και εξακολουθεί να πλασάρεται. Ακόμα βέβαια ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε μια νέα πραγματικότητα. Αρχίζουν και οι χριστιανοί στα Βαλκάνια και οι Σλάβοι και να λένε για σιγά, για δείτε λίγο, δηλαδή τι προστάτης των χριστιανών είσαι στα Βαλκάνια όταν εισβάλλεις στην Ουκρανία που είναι ομόθεσκοι και ομόφυλοι και γίνονται σφαγές. Αυτό έχει αρχίσει να... Το πιο σοβαρό ερώτημα είναι στην εξίσωση αυτή, αυτό που λέτε. Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Παρά τα αυτά όμως, η Σερβία... Διότι αγγίζει και το θυμικό στους λαούς, που τελικά είναι ερώτημα. Ναι, βεβαίως, ναι. Δηλαδή όταν ευλογεί τα άρματα με το Πατριαρχείο Μόσχας, ευλογεί να πάνε στην Ουκρανία να εισβάλλουν, να σκοτώσουν, σου λέει ο άλλος, γιατί να μην γίνει και με μένα αύριο? Άρα δεν υπάρχουν ούτε αιώνιοι φίλοι, ούτε αιώνιοι εχθροί, υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Και πραγματικά αυτό το δόγμα της διπλωματίας ισχύει για όλους. Αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι η Σερβία, η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν θέλει να χάσει τα ερίσματά της στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια. Και το μεγαλύτερο, η εξέδρα μεγιστοποίησης της επιρροής της είναι η Σερβία. Η Σερβία είναι σήμερα, μια χώρα προγεφύρωμα της ρωσικής επιρροής στα Βαλκάνια. Βέβαια, είναι σε μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή η Σερβία. Από τη μια μεριά την υποστηρίζει η Ρωσία σε όπλα, σε πετρέλαιο, σε αέριο, της δίνει τη βοήθειά της αυτά. Από την άλλη μεριά όμως η Ρωσία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
εάν επιμείνει στη μη αναγνώριση του Κωσόβου, στη μη αναγνώριση από τον ΟΗΕ ή στην μη ένταξη του ΟΗΕ στο Κόσοβο, στον ΟΗΕ του Κωσόβου, τότε θα έχει πρόβλημα με τις αποσχιστήσεις δημοκρατίες της Ουκρανίας, τον Ντονέτσκ και αυτά, με τα εδάφη αυτά, στα οποία έκανε δημοψηφίσματα και κήρυξαν την ανεξαρτησία. Δεν θα μπορεί να πάει στον ΟΗΕ και από τη μία μεριά να καταγγέλει το Κόσοβο και να εμποδίζει το Κόσοβο να μπει στον ΟΗΕ και από την άλλη να θέλει να αναγνωρίσει δημόσια η διεθνής κοινότητα τις επαρχίες αυτές που κατέλαβε και οι οποίες έχουν κηρύξει με δημοψηφίσματα, όπως είπα, έχει κηρύξει την ανεξαρτησία σου. Και από την άλλη μεριά είναι βεβαίως και άλλες περιπτώσεις που έχει, είναι οι λεγόμενες παγωμένες διενέξεις με την περίπτωση της Νότιας Οσετίας, της Απχαζίας. Όλα αυτά λοιπόν διπλωματικά στο τραπέζι είναι αγκάθια. Δεν μπορεί η Ρωσία να συμπεριφέρεται όπως τη βολεύει στη διεθνή σκηνή. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Η Σερβία σήμερα μπορεί να είναι τύπης και συναισθηματικά δεμένη με τη Ρωσία, ωστόσο οι επενδύσεις οι δυτικές είναι αυτές που κρατάνε την οικονομία της. Πρώτη είναι οι Αμερικανοί στις επενδύσεις και δεύτερη οι Γερμανοί. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ρέει το χρήμα προς τη Σερβία και προς τις χώρες της Ευρώπης μετακινούνται οι νέοι. Πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή. Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Δηλαδή όλες οι χώρες της Βαλκανικής, και βεβαίως η Σερβία δεν είναι απ' έξω από αυτές, υποφέρουν πλέον, αιμορραγούν από τη μετανάστευση, κυρίως τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν για μια καλύτερη ζωή και δεν πάνε βεβαίως στη Ρωσία για να ζήσουν, ούτε στην Τουρκία, πάνε προφανώς στη Δύση. Άρα έχουμε de facto ένα διχασμό μέσα στην ίδια την Σερβία και ο Βούτσιτς, η ηγεσία, πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο παράγοντες. Η Σερβία έχει κάνει αίτηση για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού, κυρίως οι παλιοί συνταξιούχοι, που επηρεάζονται πάρα πολύ και από την Εκκλησία, οι οποίοι θέλουν την περαιτέρω πρόσδεση στο άρμα της Ρωσίας. Εν μέσω όλων αυτών λοιπόν, έτσι πρέπει να, βλέποντας τη γενική εικόνα σε αυτήν την περιοχή, θα πρέπει να τοποθετήσουμε και την επίφοβη ρευστότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία ρευστότητα αυτή μπορεί να εξελιχθεί άσχημα κυρίως από αυτές τις δύο τις πληγές που χαίνουν ακόμη στα Βαλκάνια, και είναι η πληγή του Κωσόβου και είναι και η πληγή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Τώρα, το αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει την όποια επιρροή έχει, η οποία δεν μπορεί να προέλθει αλλού παρά μόνο μέσω της Σερβίας, γιατί η Σερβία είναι το εργαλείο και στις δύο αυτές χώρες, το αν θα επιχειρήσει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αντικειμενικά ο Πούτιν δεν μπορεί να κρατήσει δύο πολέμους, να υποστηρίζει έστω και έμεσα, με έμεση εμπλοκή στα Βαλκάνια, γιατί θα πρέπει να υποστηριχτεί μια τέτοια έκρηξη στα Βαλκάνια. Δεν το βλέπω προσωρινά, γιατί έχει πολύ μεγάλους βελάδες με την ίδια την Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση, όλη η περιοχή πίσω από τα βόρεια σύνορά μας είναι μια περιοχή που δεν έχει σταθεροποιηθεί, δεν έχει βρει το βηματισμό της ακόμα. Και γι' αυτό και εμείς δεν μπορούμε να παραμένουμε αδιάφοροι σε αυτά τα γεγονότα που εξελίσσονται στην περιοχή. Γιατί όπως λέει και η παροιμία, τα είδε στη γειτονιά σου, περίμενε τα στη γωνιά σου. Για να κλείσουμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει, ήθελα να μας κάνετε την εκτίμησή σας με το παράδειγμα του Κωσόβου. Το Κόσοβο στις αρχές του αιώνα είχε η πλειοψηφία των Σέρβων, στο Κόσοβο υπήρχε. Σήμερα στο Κόσοβο οι Σέρβοι είναι περίπου 2-4%. Αυτό, επειδή και η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια,
είναι ένα παράδειγμα ιστορικό για να πάρθουν μέτρα. Ναι, βεβαίως είναι, γιατί και το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και πολύ σωστά το ανέφερε, αγαπητέ συνάδελφε, στα Βαλκάνια, όπως είναι και σε όλη την Ευρώπη, γενικά οι χριστιανικοί πληθυσμοί είναι σε φθήνουσα τροχιά. Φθήνουν. Και πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Το βλέπουμε τι γίνεται στην Τουρκία, βλέπουμε τι γίνεται στο Κόσοβο, όπου υπάρχουν πληθυσμοί μουσουλμανικοί, αυξάνονται. Και είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την κάθε χώρα, το δημογραφικό που έχει πολλές παραμέτρους, είναι η θρησκεία μέσα, είναι η φτώχεια, είναι ο τρόπος ζωής. Είναι ο τρόπος ζωής γενικότερα, είναι πάντως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό σήμερα στην πανευρωπαϊκή γεωγραφία, ανθρώπινη γεωγραφία. Ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί μειώνονται και αυξάνονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε με την έλλειψη προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, είτε με τη γεννησιμότητα, με τις γεννήσεις αυξάνονται που έχουν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Νομίζω ότι με την κατακλείδα σας, κύριε Τζίμα, θα έπρεπε να ξεκινάει κάθε ζήτημα πολιτικής και γεωπολιτικής για να μπορέσει έτσι να έχει ουσία. Κύριε Τζίμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ήταν χαρά μου που τα είπαμε. Ευχαριστώ και εγώ.